Γεια σας αδέρφια Game of Thrones, είμαι ο Σπύρος Ζανάκα και η ζωή συνεχίζεται βέβαια και χωρίς το Game of Thrones. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το top 5 που περιμένουμε στο μέλλον των σειρών που ευελπιστούν να γίνουν το επόμενο Game of Thrones, δηλαδή να γνωρίσουν την ίδια επιτυχία, να κάνουν το ίδιο φαινόμενο, το pop culture που έκανε και το παιχνίδι του θέματος. Δύσκολα βέβαια τα πράγματα, η φρενίτιδα για το Game of Thrones, εάν θα ξαναέρθει δεν γνωρίζω, ίσως παλαιότερα υπήρχε με το Lost, αλλά το Game of Thrones πραγματικά έκανε παγκόσμια φρενίτιδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις 5 σειρές που ευελπιστούν να γίνουν σαν το Game of Thrones ή ακόμα και να το ξεπεράσουν οι πιο φιλόδοξες. Να αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με το Lord of the Rings. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών λοιπόν, όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, έχει επηρεάσει βέβαια τον Μάρτιν, ο Τόλκιν. Ο Τζεφ Μπέζος λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της Amazon, ήθελε το επόμενο Game of Thrones και αγόρασε τα δικαιώματα βέβαια του Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ξοδεύοντας 250 εκατομμύρια δολάρια. Και αν προσθέσουμε και τα 750 εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν για την παραγωγή των 5 σεζόν, μιλάμε για μια από τις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία της τηλεόρασης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα δισεκατομμύριο, έτσι. Δεν θα υπάρχουν βέβαια γνώριμοι χαρακτήρες από τις ταινίες. Η σειρά το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει το 2021, και βέβαια θα είναι στη δεύτερη εποχή του κόσμου του Tolkien, η οποία απέχει 3.000 χρόνια περίπου από την τρίτη εποχή των βιβλίων του Peter Jackson και των, βέβαια και των ταινιών που είδαμε της θρελογίας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, πολύ βέβαια φιλόδοξο, το Lord of the Rings. Ελπίζουμε να δούμε δράκους, ορκ και επικές μάχες. Η δεύτερη σειρά που ευελπιστεί να γίνει το επόμενο Game of Thrones είναι το The Witcher. Όσοι ασχολείστε με τα βίντεο παιχνίδια, βέβαια γνωρίζετε τον Geralt της Rivia, τον κυνηγό τεράτων, πρωταγωνιστή στα βιβλία βέβαια, αλλά και στα βίντεο παιχνίδια, στο The Witcher, που σημαίνει ο ηχητευτής στα ελληνικά. Πρωταγωνιστή βέβαια ο τελευταίος Σούπερμαν, ο κινηματογραφικός, ο Henry Cavill. Και τα 8 επεισόδια της σειράς αναμένονται στο φθινόπωρο που μας έρχεται. Οπότε υπομονή να δούμε και το Witcher, αν έχει τα κότσια να τα γίνει το επόμενο Game of Thrones. Νούμερο 3. Στο νούμερο 3 είναι τα spin-offs του Game of Thrones. Δεν ξέρουμε βέβαια για κάποιο sequel. Όλοι θα ευελπιστούσαμε ένα sequel με τον Drogon ή την Arya ή τον Jon Snow. Ξέρουμε όμως ότι θα βγει κάποιο prequel, μάλιστα έχουν πει για 5 πιλότους, εντάξει το θεωρώ υπερβολικό. Ο πρώτος βέβαια πιλότος έχει ξεκινήσει γυρίσματα και έχει εγκριθεί και θα βγει στους οθόνες μας μέχρι το 20, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο θα δούμε και το prequel του Game of Thrones, που παίζει βέβαια η πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός, ηθοποιάρα και πολύ ωραία γυναίκα, η Naomi Watts. Και τα γεγονότα βέβαια θα είναι, στην αρχή είχε πάρει το όνομα για Long Night, τώρα γύρισε σε Blood Moon, θα έχουν να κάνουν με τα παιδιά του δάσους και πώς δημιουργήθηκαν οι White Walkers και η εποχή δηλαδή πολύ παλιά, 4-5.000 χρόνια πριν το original Game of Thrones. Όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν δράκοι, αλλά θα υπάρχουν White Walkers και ίσως δούμε και πιο ενδιαφέρον πράγματα, κάποια ενδιαφέροντα για την ιστορία του Night King. Άμα είναι πολύ αναμενόμενο βέβαια το prequel. Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι τα χρονικά της Νάρνια, The Chronicles of Narnia. Όσοι έχετε δει βέβαια, έχετε διαβάσει τα βιβλία και αυτό το παραμύθι, έχετε δει την ταινία. Άλλη μια πολύ γνωστή σειρά βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Το Netflix έχει κλείσει συμφωνία Μαμούθ, με τους κληρονόμους βέβαια. Και περιλαμβάνεται αυτά τα βιβλία από τα χρονικά της Νάρνια. Και που σημαίνει ότι θα δούμε πάρα πολύ υλικό βέβαια που δεν μπορούσε να χωρέσει όλο στις ταινίες. Επικό, φανταστικό παραμύθι θα είναι. Δεν ξέρω βέβαια τώρα σε τι κοινό θα απευθύνεται, αν είναι έφηβη ή πιο μεγάλη. Αλλά σίγουρα αποκτά πολύ ενδιαφέρον μόνο και μόνο από το τίτλο. Όσοι έχετε δει τις ταινίες βέβαια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Σίγουρα βέβαια δεν πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο Game of Thrones, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αλλά μπορεί κιόλας να έχει επιτυχία. Και στο νούμερο 5, για να κλείσουμε το top, είναι τα μάτια του δράκου.
Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Στίβεν Κινγκ το 1984, που τότε βέβαια άλλες εποχές, χωρίς ίντερνετ και social media, οι οπαδοί το είχαν ψιλοκράξει. Τώρα βέβαια έχει πάρει τα δικαιώματά του μια σειρά στο δίκτυο, η Hulu, και ο συγγραφέας του και παραγωγός του It ανέλαβε να γράψει τον πιλότο του, The Eyes of the Dragon, που βέβαια έχει μια πολύ ωραία ιστορία μεσαιωνική, σαν φανταστικό μεσαιωνικό κόσμο εξελίσσεται, υπάρχουν δράκοι, πολύ ενδιαφέρον βέβαια, και αφορά τη διεκδίκηση του θρόνου από δύο αδέρφια και ένα στανικό μάγο που έχει στρέψει τον ένα αντίον του άλλου. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται και αυτό. Να δούμε τι θα δούμε. Αυτά λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν απογοητευόμαστε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για τους λάτρεις της φαντασίας και του φανταστικού. Είμαι ο Σπύρος Τσανάκα, αδέρφια. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Σας χαιρετώ. Yes.